Έχουμε το πολιτικό μας πάνελ. Άννα Ευθυμίου από τη Νέα Δημοκρατία, Άγγελος Τόλκας από τον ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Οικονόμου από το ΠΑΣΟΚ κοντά μας. Καλημέρα, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Ευθυμίου, θα ξεκινήσουμε με εσάς, γιατί μετά την παρέτηση του κυρίου Μητεράκη που λέγεται ότι ζητήθηκε από τον Πρωθυπουργό, έχουμε νέο θρίλερ με την υποψηφιότητα του κύριου Πατούλη. Και μάλιστα τα ρεπορτάζ λέει ότι ήδη είναι δύο οι επικρατέστεροι, ανάμεσά τους και ο κύριος Χαρδαλιάς. Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να κρίνω τι θα γίνει με την υποψηφιότητα του κύριου Πατούλη. Προφανώς η αντίδραση της κυβέρνησης και της παράταξής μας, γιατί είναι αφορά θέμα παραταξιακό η στήριξη υποψηφιότητων, ήταν η έντονη δυσαρέσκεια σε αυτό το περιστατικό με τον κύριο Πατούλη, και ότι αφήνονται όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά. Αυτό που νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι όταν υφίστανται τέτοιες συμπεριφορές οι οποίες έτσι προκαλούν το κοινό αίσθημα, τότε υπάρχει άμεση αντίδραση, γρήγορα τα ανακλαστικά, ώστε αυτές οι συμπεριφορές να μαζεύονται και να υπάρχει μια άλλη είδους αντίδραση σε ό,τι αφορά ακριβώς αυτό που έχει ως απαίτηση η κοινωνία, ο πολίτης, μετά από αυτό το ποσοστό που έδωσε στη Νέα Δημοκρατία μετά τις τελευταίες εθνικές εκλογές. Γιατί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, αυτό είναι ευθύνη και φυσικά δεν πρέπει να υπάρχουν στοιχεία αλαζονίας. Εδώ έχουμε δύο εικόνες. Έχουμε από τη μια τον μέχρι πρώτην ως Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να είναι σε διακοπές την ώρα που έφευγαν τα 112 και η χώρα είχε πυρκαγιές. Και από την άλλη, τον κύριο Πατούλη να χορεύει ένα ζεμπέκικο, αλλά να δίνει τις δικές του εξηγήσεις. Κάποιοι λένε ότι υπάρχουν και άλλα στελέχη μέσα στο κόμμα σας, και μάλιστα υπουργοί διαβάζουμε, που είναι αυτή τη στιγμή με την πρώτη κίτρινη κάρτα και ότι έρχονται και άλλες. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός καταδεικνύεται προφανώς ότι το εννοεί, ότι γίνεται άμεσα αξιολόγηση του έργου, της τάσης, της πολιτικής συμπεριφοράς κάθε πολιτικού προσώπου και κάθε στελέχους της κυβέρνησης, κυβερνητικού στελέχους. Και αυτή η αξιολόγηση, που είναι μια δυναμική κατάσταση, έχει και τα αντίστοιχα αποτελέσματα κάθε φορά. Ξαναλέω, για μας το ουσιώδες αυτή τη στιγμή είναι να φέρουμε εις πέρας και να προγραμματίσουμε όλες τις μεταρρυθμίσεις που έχουμε υποσχεθεί προεκλογικά, και αυτό να έχει ένα άμεσο αντίκτυπο για την κοινωνία. Γιατί γι' αυτό ψηφιστήκαμε. Σε στοιχεία λοιπόν αλαζονίας ή κολυσιεργίας ή καθυστέρησης για όποιους λόγους του κυβερνητικού έργου, προφανώς θα αξιολογεί ο Πρωθυπουργός, που είναι ο πλέον αρμόδιος και είναι ο ρόλος του. Και βλέπουμε ότι το κεντρικό μήνυμα είναι η παραγωγή έργου που θα επιφέρει ακριβώς άμεσες συνέπειες αυτό στους συμπολίτες μας. Όπως είδαμε, για να πούμε και το θετικό της κατάστασης, ότι με το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών που ψηφίσαμε πριν δύο μέρες στη Βουλή, το 50% των οικονομικών προεκλογικών μας δεσμεύσεων υλοποιείται. Και αυτό πάντως το δουν οι συμπολίτες μας. Να μην αλλάζετε θέμα, για να ακούσουμε και τον κύριο Τόλκα για τις δύο αυτές. Όχι, δεν το αλλάζω. Όχι, κύριε Ευθυμίου, αλλά πριν πέντε εβδομάδες είχαμε εκλογές. Ναι, πριν πέντε εβδομάδες είχαμε εκλογές, κύριε Ευθυμίου, πάντως. Και είχαμε την πρώτη έξοδο από την κυβέρνηση. Ναι. Αυτό σας λέω είναι κάτι που το αξιολογεί ο Πρωθυπουργός. Όταν υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές ή στάσεις, προφανώς πρέπει να επιδεικνύονται και τα αντίστοιχα αντανακλαστικά. Θα ακούσουμε τώρα και τον κύριο Τόλκα. Ναι, καλημέρα σας. Βασικά, φανταστείτε αν το 50% των προεκλογικών δεσμεύσεων πραγματοποιήθηκε τώρα με ένα νομοσχέδιο, πόσο λίγα θα είναι όλα τα υπόλοιπα τα οποία έρχονται μπροστά από την επόμενη διακυβέρνηση. Είναι για τα οικονομικά, φανταζόμαστε, εννοούσε. Ναι. Για τα οικονομικά μιλάω. Yeah. Δηλαδή, φανταστείτε λοιπόν πόσο λιγότερα έχει να περιμένει ο ελληνικός λαός από την κυβέρνηση το επόμενο διάστημα. Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ξεκινάει η θητεία αυτής της διακυβέρνησης, της διακυβέρνησης Μητσοτάκη, με αρκετά ήδη παρατράγουδα. Παρατράγουδα τόσο σε επίπεδο διαχείρισης μιας δύσκολης κατάστασης όσον αφορά την πολιτική προστασία, την εικόνα της χώρας, την πορεία του τουρισμού, τις καταστροφές που παθαίνουν οι άνθρωποι, τις καταστροφές του περιβάλλοντος και την εικόνα συνολικά που δίνουμε στο εξωτερικό, πράγμα το οποίο έχει πολλαπλά αρνητικά αποτελέσματα και για τα επόμενα χρόνια, και
με παρετήσεις από πομπές κρατικών στελεχών και υπουργών. Εσείς πώς βλέπετε τη θέση του κυρίου Πατούλη, να την πάρει ο κύριος Χαρδαλιάς ή ο δήμαρχος Γλεφάδας, ο κύριος Παπανικολάου? Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αφορά τη Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι ότι αφορά εμάς όσων... Όχι, αλλά οι αντίπαλοι σας, γιατί και εσείς θα κατεβάσετε υποψηφίους και έχουμε ακούσει και διάφορα ονόματα, σας ενδιαφέρει ποιοι θα είναι? Μας ενδιαφέρει σε επίπεδο λειτουργίας της κυβέρνησης, ξέρετε, και σε επίπεδο του πόσο ανταποκρίνεται αυτή η διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας στο 41%, αν θέλετε, του κόσμου το οποίο την εξέλιξε, στις ανάγκες οι οποίες υπάρχουν σήμερα. Κερδείτε λίγο μια ανευθυνότητα, γιατί ανευθυνότητα είναι να συζητιέται το να αλλάξει ο επικεφαλής της περιφέρειας μέσα σε τέτοιες συνθήκες χάους, οι οποίες υπήρξαν στη χώρα με τις πυρκαγιές στο προηγούμενο διάστημα, απλά και μόνο για να σωθεί και πάλι η εικόνα του κυρίου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης. Κύριε Τολκά, με συγχωρείτε, και κύριε Οικονόμου, μια μικρή υπομονή. Θα έχετε όλο τον χρόνο. Στον κύριο Τολκά. Κύριε Τολκά, αναφέρεστε σε αυτό που είπατε για τον κύριο Πατούλη και όπως κλείσατε. Εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε αποφάσεις για τις υποψηφιότητες. Εδώ στο Δήμο Αθηναίων πέσανε πέντε πρόσωπα. Πέντε πρόσωπα πέσανε. Τελικά κάνουν πίσω και θα δούμε ως την Τρίτη, λένε πληροφορίες, μήπως πάμε στην πρώτη πρόταση με τον Νίκο Παπά, τον καλωθοσφαιριστή μέχρι πρότινος του Παναθηναϊκού. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχει ξεκινήσει η εσωκομματική διαδικασία, αλλά από την άλλη, για ένα Δήμο, τον πρώτο της χώρας, δεν μπορεί να βρεθεί το πρόσωπο δύο μήνες πριν τις αυτοδιοικητικές εκλογές? Μα βεβαίως, και υπάρχουν υποψηφιότητες οι οποίες αυτή τη στιγμή συζητούνται και θα καταλήξουμε στο αμέσως επόμενο διάστημα. Αλλά δεν συγκρίνεται το ένα με το άλλο. Όχι, δεν συγκρίνεται απλώς. Ποιο θα είναι υποψηφιότητες. Τραβιέται αυτή τη στιγμή το σεντόνι κάτω από τα πόδια αυτού του οποίου διοικεί σήμερα την περιφέρεια, την μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, ακολουθείται η διαδικασία. Έχει πάει σε επίπεδο πολιτικής γραμματείας. Ξέρετε, αυτό είναι ακόμα δυσκολότερο όταν δεν υπάρχει ένας πρόεδρος. Έχει πάει σε επίπεδο πολιτικής γραμματείας και εκεί υπάρχουν περισσότερο του ενός ονόματος τα οποία συζητιούνται και άμεσα, στα οποία άμεσα θα καταλήξουμε. Θα πάμε και στα δικά σας για να δούμε και τα εσωτερικά του ΣΥΡΙΖΑ, να ακούσουμε και τον κύριο Οικονόμου και για την απομάκρυνση του κυρίου Μηταράκη και για αυτό που συζητιέται εντόνως για άλλους υποψηφίους με την Νέα Δημοκρατία για τη μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, όπως είπε και ο κύριος Τόλκας. Ξέρετε, ας ξεκινήσουμε ότι αυτά που είδαμε με τον κύριο Μηταράκη δεν ήταν μοναδικές περιπτώσεις. Δηλαδή είναι η συνέχεια άλλων, άλλων φαινομένων δυσχερού συντονισμού της κυβέρνησης, διότι εδώ είμαστε στις προγραμματικές δηλώσεις. Εγώ πρώτη φορά άκουσα υπουργό δικαιοσύνης, τον κύριο Φλωρίδη, να εκφέρει σε προγραμματικές δηλώσεις προσωπικές απόψεις. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Υποτίθεται ότι οι υπουργοί εκφράσουν το κυβερνητικό πρόγραμμα στις προγραμματικές δηλώσεις και μετά είχαμε το πρώτο άδειασμα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο στον υπουργό δικαιοσύνης. Μετά είχαμε τη διαφωνία του κυρίου Βορύδη για το νομοσχέδιο για τον γάμο των ομοφυλοφίλων. Δηλαδή αυτό έρχεται, αυτά που είδαμε, για να μην πω βέβαια για τις αστοχίες και την αδυναμία συντονισμού του κυρίου Μηταράκη, ο οποίος εν τέλει... Γι' αυτό να πείτε, γιατί γι' αυτό σας ρωτήσαμε. Λέω όμως ότι όλα αυτά είναι σε συνέχεια μιας εικόνας εντελώς ασυντόνιστης κυβερνητικής παρουσίας ένα μήνα πριν τις εκλογές, τα οποία οδήγησε πράγματι και στην πρώτη αποπομπή. Αλλά να μιλήσουμε τώρα και για την περιφέρεια της Αττικής, επειδή με ρωτήσετε για την περιφέρεια της Αττικής. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι όλα γίνονται υπό το πρίσμα της επικοινωνιακής εικόνας του Πρωθυπουργού. Και εξηγούμε. Λένε ότι θα αναλάβει και θα αντικαταστήσει τον κύριο Πατούλη πιθανώς ο δήμαρχος Γλυφάδας, ο κύριος Παπανικολάου. Ποιο είναι το πρόγραμμά του για την Αττική? Ποιο είναι το πρόγραμμα για την Αττική? Τι θα γίνει με τον Δήμο της Γλυφάδας? Τίποτα. Όλα αυτά μπαίνουν υπό την αποκλειστική βάσανο της επικοινωνιακής εικόνας του κυρίου Μητσοτάκη. Τίποτα άλλο δεν τους ενδιαφέρει. Ούτε τι θα προσφέρουν, ούτε τι πρόγραμμα θα καταθέσουν στους πολίτες, ούτε τι θα γίνει με την περιφέρεια 4 χρόνια μετά, για να καταλάβετε σε τι κατάσταση επικοινωνιακής διαχείρισης έχουν φτάσει. Συζητάνε ακόμα και τον κύριο Χαρδαλιά, ο οποίος πριν από μερικές ώρες, μπορώ να πω,
ανέλαβε να δει ποια είναι η δυνατότητα πυρόσβεσης των στρατοπέδων της πατρίδας. Κύριε Οικονομού. Δηλαδή, ανέλαβε ένας υπουργός να αναλάβει να μην ξαναγίνουν οι απαράδεκτες και να μην ξαναδούμε τις απαράδεκτες εικόνες που είδαμε στη Νέα Χιελό, και αυτός ο υπουργός, ο ίδιος άνθρωπος, συζητιέται να φύγει από αυτή τη θέση μόνο και μόνο για να σωθεί το επικοινωνικό προφίλ. Εσείς ως αντιπολίτευση καλά κάνετε και το αναφέρετε. Το ναι. Ένα πράγμα, ναι. Για να δείτε τη διαφορά πολιτικής. Το ΠΑΣΟΚ στηρίζει μια ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Γέντους Γουρού, ο οποίος δεν έχει σταματήσει εδώ και 12 χρόνια ο άνθρωπος να ασχολείται με την περιφέρεια Αττικής, να βλέπει τα προβλήματα και να προτείνει λύσεις. Αυτή είναι η διαφορά πολιτικής κουλτούρας. Κύριε Οικονόμου, καλά κάνετε και το αναφέρετε, βέβαια. Και να πάμε και εκεί σε αυτό για τις φωτιές που είπε. Ο Νίκος Χαρδαλιάς, ως αυτοδιοικητικός, είχε πέσει εδώ και καιρό, αλλά έπεσε στο τραπέζι. Είναι ο Γιώργος Παπανικολάου, αν υπάρξει αλλαγή, εσείς καλά κάνετε και το επισημαίνετε ως αντιπολίτευση, γιατί έχει αναλάβει να πάει σήμερα, τώρα που μιλάμε, να ξεκινήσει επιθεώρηση κανονική, να δει αν υπάρχει πυρόσβεση. Κυρία Ευθυμίου. Πρέπει να αναζητηθούν οι ευθύνες για την Νέα Χίαλο. Δεν είναι μόνο να γίνει μία ΕΔΕΚΑ την προσωπική μας άποψη. Ευθύνες θα πέσουν κεφάλια. Και δεν λέω τώρα αν ο διοικητής, ο οποίος έχει μόλις 3 μήνες, έτσι μας είπε ο κύριος Ναυσάκης πριν, πτέρεχος στην αποστρατεία, εγώ δεν το γνώριζα, ότι λέει πριν 3 μήνες ανέλαβε ο άνθρωπος. Δεν ξέρω, λέει, τι θα μπορούσε να κάνει παραπάνω από τη στιγμή που έχει γίνει αποψήλωση. Ναι, πρέπει να πέσουν κεφάλια. Δεν τιμούν αυτές οι εικόνες στη χώρα όταν ένα τόσο κρίσιμο στρατόπεδο έχει εκρήξεις. Πριν απαντήσω στο ερώτημά σας, λίγο να θέσω ένα θέμα μάλλον για την προηγούμενη συζήτηση. Άκουσα τους συνομιλητές μου στο πάνελ ότι μιλάνε για θέματα επικοινωνίας και όχι ουσίας. Εγώ θα θέσω θέματα ουσίας, γιατί η αξιωματική αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση κρίνεται και από το ρόλο της και τη στάση της στο κοινοβούλιο. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και ενώ καταψηφίζεται από αμφότερα ΠΑΣΟΚ τα κόμματα και ΣΥΡΙΖΑ στη Βουλή επί της αρχής, ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται και ψηφίζει τα 53 από τα 63 άρθρα. Άρα γιατί το καταψηφίζει επί της αρχής? Κύριε Ευθυμή, ρωτάμε για τις πυρκαγιές, για μια εικόνα που έχει κάνει το γύρο του κόσμου. Σας ρωτάμε κάτι συγκεκριμένο. Το είπατε και πριν αυτό. Και εδώ πέρα έχουμε μια εικόνα που έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο. Δεν ξέρουμε τι συνέβη ακριβώς. Και την ΕΙΔΑΠ θα απαντήσω. Ένα λεπτό είπα να απαντήσω στα προηγούμενα. Ήρθατε να ρωτάτε και να απαντάτε. Την τροπολογία για την ΕΙΑΠ και την ΕΙΔΑΠ. Και αυτό σε καμία περίπτωση και αξιολογείται από τον κόσμο αν συνιστά αντιπολίτευση ουσίας ή γόνου. Αξιολογείται, αλλά αξιολογείται και η Αχίαλος. Κυρία Ευθυμίου, αξιολογείται και η Αχίαλος. Και η Κέρκυρα και η Αττική αξιολογούνται και αυτά. Ναι, απλά. Έθεσαν οι συνομιλητές μου συγκεκριμένα ζητήματα και όφυλα να απαντήσω. Πάμε τώρα στην Αχίλιο, γιατί δεν υπεκπέμπω. Προφανώς για το στρατόπεδο δεν υπήρξε θέμα ασφάλειας. Πάντως από τα συγκεκριμένα θέματα που θέσαμε, εσείς δεν είπατε τίποτα. Κύριε Οικονόμου, είπατε ότι απαντάτε σε αυτά που θέσαμε. Ανέλησα στοιχεία που ενδιαφέρουν τους συμπολίτες μας. Και τον τρόπο που ασκείται την αξιολογία. Όχι θέματα που θέσαμε, γιατί από αυτά που θέσαμε δεν είπατε τίποτα. Εδώ διαβάζουμε σήμερα και 200.000 στρέμματα έχουν καεί. Ναι, και εγώ το έχω διαβάσει. Και εγώ το έχω διαβάσει. Χρήσιμο και γόνιμο βέβαια, για να γίνει μια γενικότερη αξιολόγηση. Θα ήταν να δούμε τι έχει πει το παρατήριο δασικών εκτάσεων. Πόσες από αυτές τις εκτάσεις ήταν χαμηλής βλάστησης και πόσες ήταν δασικές, για να κάνουμε μια γενικότερη αξιολόγηση. Για την Αχίλιο, επαναλαμβάνω ότι δεν υπήρξε θέμα ασφαλείας του στρατοπέδου. Δεν υπήρξε θέμα ασφαλείας. Αυτή τη στιγμή κρίθηκε ότι θα γίνει ΕΔΕ. Ναι, πρέπει να δούμε τι θα βγάλει η ΕΔΕ. Ήδη υπέρξε και απόφαση για να αρχίσει να γίνεται η ΕΔΕ. Αποφασίστηκε άμεσα έλεγχος των συστημάτων πυρασφάλειας και των σχεδίων πυρασφάλειας όλων των στρατοπέδων και γενικώς των στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Όπως πολύ σωστά είπατε στο πολύ έκτοτο ρεπορτάζ σας, ο κύριος Χαρδαλιάς αυτή τη στιγμή θα κάνει περιοδίες, θα κάνει επισκέψεις σε στρατιωτικές μονάδες για να δει ακριβώς αυτά τα σοβαρά, να ενσκύψει σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα. Και φυσικά από εκεί και πέρα η ΕΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη και θα αξιολογηθεί. Και την Τρίτη αναμένεται το αποτέλεσμα της ενοικιστικής εξέτασης. Κύριε Τόλκα, ένα σύντομο σχόλιο από εσάς για να προλάβουμε να έχουμε και τον ίδιο χρόνο και για τον κύριο Οικονόμου. Ελάτε.
Ναι, κοιτάξτε, σας θυμίζω ότι η κυβέρνηση αυτή μπαίνει σε μία ανανέωση της θητείας της με ένα νεοσύστατο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, το οποίο θέλω να σας πω ότι εμείς όσοι ήμασταν στην Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης στη Βουλή το προηγούμενο διάστημα, βλέπαμε συνεχώς έναν υπουργό, τον κύριο Στυλιανίδη, ο οποίος ερχόταν και μας έλεγε ότι μαζεύει στοιχεία, μελετάει για να κάνει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αποδεικνύεται ότι δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα από όλα αυτά. Και έχουμε μια κυβέρνηση και μια επικοινωνιακή αντιμετώπιση όπου βγαίνει πάντα ο καλός δήθεν πρωθυπουργός Μητσοτάκης, ο οποίος έρχεται και παρεμβαίνει και παίρνει μέτρα και παίρνει αποφάσεις, αλλά όλα αυτά κατόπιν όλων των καταστροφών και αφού έχουν γίνει όλα αυτά τα οποία ζει η χώρα μας το τελευταίο διάστημα και τα ζει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θυμηθείτε πέρυσι το καλοκαίρι, θυμηθείτε το προηγούμενο καλοκαίρι, θυμηθείτε όλες τις προηγούμενες καταστροφές οι οποίες γίνανε και τίποτα από όλα αυτά δεν διδαχθήκαμε και τίποτα από όλα αυτά δεν έγινε κτήμα της κυβέρνησης για να μπορέσει να αντιμετωπίσει καλύτερα όλες τις καταστροφές οι οποίες έχουν έρθει. Και δεν είναι πια να λέμε ξανά και να συγκρίνει κανείς τις προηγούμενες περιόδους διακυβέρνησης ή άλλες διακυβερνήσεις. Αυτή τη στιγμή έχουμε το πέμπτο χρόνο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Δεν υπάρχει πια κανένα επιχείρημα ότι δεν γνώριζαν, δεν ήξεραν, δεν αντιμετώπισαν και ναι. Φτάνουμε σε σημεία, η φωτιά να φτάνει στην Εθνική Οδό δεύτερη φορά. Φτάνουμε σε σημεία η χώρα να δυσφημείται στο εξωτερικό. Φτάνουμε σε σημεία να μπαίνουν τσάρτερ και να φεύγουν οι ξένοι τουρίστες από την Ελλάδα. Πράγματα τα οποία τα βλέπαμε παλιότερα και λέγαμε ότι δεν πρόκειται ποτέ να συμβούν στη χώρα. Άρα, ένα σχέδιο συνολικό το οποίο χρειάζεται, ένα σχέδιο συνολικό χρειάζεται για να σταματήσουμε σε όλα αυτά τα επίπεδα να βλέπουμε όσα συμβαίνουν. Για να ενώσετε δυνάμεις. Ακριβώς, μακάρι κάποια στιγμή όλα τα κόμματα να συμφωνήσετε και να μου μιλήσετε. Κύριε Οικονόμου, κλείνουμε με εσάς. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε λέγοντας ότι η ΕΔΕ πρέπει να καταδείξει ποιος τον επιμερισμό των ευθυνών, όχι και το αν υπάρχουν ευθύνες. Διότι οι εικόνες που είδαμε την προηγούμενη περίοδο, είτε όσον αφορά την καταστροφή του φυσικού πλούτου και του τουριστικού προϊόντος της Ρόδου, είτε όσον αφορά τις εικόνες που είδαμε στη Νέα Χίαλο, δεν επιδέχονται συζήτηση εάν είναι αποτυχία, αν είναι πρόβλημα ή όχι. Αυτό το οποίο οι ΕΔΕ θα καταδείξουν και όλες αυτές οι έρευνες που καλώς γίνονται είναι να δούμε ποιος έχει την ευθύνη και πώς δεν θα ξαναγίνουν και δεν θα ξαναδούμε τέτοιες καταστάσεις στην πατρίδα μας. Να, αυτό είναι ένα απόλυτο σαφές. Μάλιστα. Από την άλλη, επειδή είπατε για τις συνενέσεις και έχετε δίκιο, οι συνενέσεις είναι πολύ σημαντικές, αλλά οι συνενέσεις χρειάζονται δύο μέρη. Και μια αντιπολίτευση με δημιουργική διάθεση και μια κυβέρνηση έτοιμη να ακούσει. Γιατί όταν η κυβέρνηση την πρώτη θητεία το 19. Έφερε την πρόταση νόμου για σύσταση Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τότε από τότε έλεγε το ΠΑΣΟΚ ότι μπροστά στην κλιματική αλλαγή και στην κλιματική κρίση που έρχεται για να μείνει, η Γενική Γραμματεία δεν έχει τη διαχειριστική επάρκεια να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έρχονται. Και έπρεπε να δούμε τις καταστροφές στην Εύβοια για να δούμε τις έκτακτες πάλι και εκ των υστέρων και στη συνέχεια των καταστροφών για να γίνει Υπουργείο Κύριε Οικονόμου, Κλιματικής Προστασίας. Το 19 φέρατε νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων. Όλα τα κόμματα. Η κυβέρνηση τότε Νέα Δημοκρατία και το ψηφίσατε τώρα που έχει 23. Τέσσερα χρόνια μετά, αφού άλλαξε άλλες δύο φορές. Καταλαβαίνετε τι λέμε. Στα μεγάλα θέματα να συνονοήσετε. Καλημέρα σας. Δεν αφορά εσάς προσωπικά. Αν λοιπόν, επιτρέπετε μία παρέμβαση. Πρέπει να κλείσουμε. Όλοι μαζί. Έρχεστε πάντα προς το τέλος. Πρέπει να κλείσουμε. 20 δεύτερα. Προφανώς είναι σημαντική η συνένεση. Είναι σημαντική η συνένεση για τέτοια θέματα. Αλλά υπάρχει και η ουσία στην περίπτωση των πυρκαγιών. Να πούμε ότι έγιναν βήματα, όπως είναι έργα πρόληψης, προγραμματή νερό 2. Έγιναν βήματα, έγιναν κάποια πράγματα, χρηματοδότηση, καινούριο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Να κάνετε έρευνα εδώ, είπαμε τον εκπρόσωπο τύπου της κυβέρνησης, τον κύριο Μαρινάκη, που έλεγε ότι θα γίνει και έρευνα. Για να δούμε πού πήγαν αυτά τα χρήματα και γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν τα νομικά εργαλεία που είχαν οι Δήμοι. Και δεν μας να τα δούμε. Καλημέρα σας. Οι Δήμαρχοι θα ελεγχθούν γι' αυτό. Και καλό καλοκαίρι. Ένα τεράστιο πρόγραμμα ήρεμο, καλοκαίρι χωρίς αλλά. Κύριε Θήμου, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Κυρία και κύριοι, γεια σας. Σας τα πάμε. Καλό καλοκαίρι. Πολύ πονάχουμε χωρίς άλλα θύματα και χωρίς άλλες καταστροφές.